Λοιπόν, Σιαλίκης Ευάγγελος πίσω με προπονησάρα. Η συγκεκριμένη είναι υπερτροφίας. Πάμε να αναλύσουμε σήμερα και τι έκανα, να σας πω τις ασκήσεις, αλλά και να μιλήσουμε για τεχνική. Να μιλήσουμε για μικρά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία και επηρεάζουν το αποτέλεσμα στη διάρκεια του χρόνου. Και σκέφτομαι τα βίντεο των προπονήσεων να δίνουμε έμφαση πλέον στο καθένα σε κάτι, να σας δίνω κάποια extra tips, χρήσιμες πληροφορίες. Αντί να μιλάω απλά για τις ασκήσεις τις οποίες κάνω. Εδώ ξεκίνησα, η πρώτη άσκηση, την είδατε ήδη, έκανα έλξεις με τρία δάχτυλα, όχι μόνο το χέρι. Έπιασα καλή λαβή, φύτεψα το χέρι μου πάνω στην μπάρα, αυτό είναι κάτι μικρό αλλά σημαντικό, θα σου δώσω πιο δυνατή λαβή, καλύτερη λαβή. Και ο λόγος που τις έκανα με τρία δάχτυλα είναι γιατί είναι μια πιο δύσκολη παραλλαγή, το έκανα σαν παραλλαγή της άσκησης. Και αυτό μου επιτρέπει να μην κολλάω και να συνεχίζω την πρόοδό μου στις έλξεις γενικώς, να εναλλάσσω παραλλαγές που και που. Εδώ πέρα επίτηδες έκανα έλξεις μισού εύρους κίνησης. Αυτό πάλι είναι μια δύσκολη παραλλαγή, όπου βλέπετε να ενεργοποιείται αρκετά και η πλάτη, αλλά και τα χέρια ενεργοποιούνται πολύ. Και αυτήν την άσκηση την έκανα σε ημέρα μεγαλύτερου όγκου προπόνησης, ημέρα υπερτροφίας. Την κάνω για να πλησιάσω την αποτυχία πάλι και να επιβάρυνω την πλάτη. Εδώ κάνω επικλινή πάγκο. Θα δείτε όταν ξεκίνησα, έβγαλα σύντος έξω, έβαλα μου πλάτες μέσα, έχω καλούς καρπούς και έκανα και ρεκόρ εδώ πέρα γιατί πρώτη φορά σε επικλινή πάγο έκανα 3 σετ των 20 με 60 κιλά, κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Και αυτό με μικρό διάλειμμα είναι σκληρό, δηλαδή δεν είναι και πολύ εύκολο, τουλάχιστον για μένα, με το τεράστιο εύρος κίνησης που έχω στα χέρια μου. Εδώ πέρα ήταν το πόσο παμπαρισμένη ήταν η πλάτη μου μετά από τις πρώτες ασκήσεις. Ήταν έτοιμη να εκραγεί. Αλλά κάποια μικρά πράγματα, όπως η στάση στον επικλινή πάγκο, με κρατάει ασφαλή. Για πάντα. Δεν θα τραυματιστώ ποτέ. Το ξέρω γιατί προσέχω τη στάση του σώματος στον επικλινή πάγκο. Τοποθετεί τους ώμους μου σε μια πιο υγιής θέση. Ενώ αν κάποιος άλλος έχει πιο κλειστό κορμό, πιο κάτω, χωρίς να βγάλει το στήθος έξω, χωρίς να φέρει τις ομοπλάτες πίσω, είναι εκτεθειμένος ο ώμος του. Σέσταμα με το 10 κιλό, τρέχω εδώ 12,5 συν τα κιλά του αλτήρα. Πονούσε λίγο το κεφάλαιο, α πούμε, τι προηγούμενε ασκήσει. Είμαι σε φάση που δεν έχω αναλώσει πλήρως την προηγούμενη προπόνηση. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε τα 12,5. 2, 3, δεν έχω διάλειμμα μεταξύ των σετ. 5, 6, θα είναι βαριά κιλά για την κέφαλα. 7, με μικρά διαλύματα. 10. Αυτό είναι ό,τι πρέπει τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα μπαίνουμε δεύτερο σετ. Γαμάει η αίσθηση του να μην κάνει το χρόνο σφαγωμένο σχισμένο. Μ' αρέσει πολύ να μιλάω γραφικά. Χθε και τώρα ξέρω τι έφαγα χθε, γιατί σκεφτόμουν ότι να σα πω ότι η μέρα ξεκινάει από το προηγούμενο βράδυ. Ο μόνο λόγο που νιώθω απίστευτα τώρα είναι επειδή έχω φάει καλά χθε το βράδυ. Πολύ δεν τρώτε μεγάλο βραδινό και δεν έχετε ενέργεια. Έβαλα χθε το βράδυ 4 σουβλάκια τεράστια όμω μεγάλα. Κοντοσούβλι λέγεται αυτό νομίζω. Ζουμερό, απίστευτο, γάμισε. Τι άλλο, πατάτες 610 γραμμάρια φούρνου, άπειρη ενέργεια, 400 γραμμάρια σοκολάτα, μία μπάρα, πέρτε και οι καυτές που σας είχα δείξει στο προηγούμενο vlog. Μάγκες. Τα λατρεύω τεράστια για να τα σπάω. Λοιπόν, πάμε, δεύτερο σετ. Εδώ μια άσκηση ποδιών, τη οποία δεν έχω βγάλει συχνά Bulgarian split, γιατί η άσκηση ποδιών γενικώ δεν τίνω να βγάλω. Τι ξέρω πιο βαρετές στα βίντεο, οπότε δεν τι βγάζω καν τι περισσότερες φορές. Εδώ πέρα έτυχε να βγάλω μια σήμερα. Αυτό λέγεται Bulgarian split squat. Είναι μια παραλλαγή των split squats. Σκέψου μια άσκηση συνδυασμού προβολής και ημικαθίσματος. Είναι αυτά τα Bulgarian split squats. Τα λατρεύω. Και τα split squats γενικώ. Τα κάνω πάρα πολύ συχνά. Εδώ πέρα δεν είχα διάλειμμα μεταξύ των σετ. Είχα εδώ συνολικά 25 κιλά, 22 κάπου εκεί. Είτε μπορείς να πιαστείς από κάπου ως στήριξη, γέρνω στο πλάι, γέρνεις στο πλάι και έτσι όπως είσαι, σκύβεις λίγο από τη μεριά του χεριού που κρατάς, κάνεις κάμψη του καρπού, αν δεν φαίνεται στο δεις στην κάμερα, κάνεις κάμψη του καρπού και απομονώνει φουλ τον πύχη. Έκανα και άλλες ασκήσεις, αυτά ήταν κάποια highlights. Εδώ πέρα ήταν με τι τελείωσα την προπόνηση. Μετά τα Bulgarian split squats έκανα και μια άλλη άσκηση, reverse Nordics λεγόταν. Είναι ουσιαστικά πάλι για το τετρακέφαλο, όχι τα απλά Nordics,
αλλά τα reverse Nordics, θα τα δείξω άλλη φορά. Και τελείωσα μετά με επίχυση. Έκανα αυτή την άσκηση, την κάμψη του καρπού προς τα μέσα, ενώ έχω σκεφτό τον κορμό μου, βασικά τον γέρνο στο πλάι. Και είναι πολύ αποτελεσματική για τον πύχη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα που έχω τέρμα μακριά χέρια, έχει χτίσει κρέας στους πύχης μου. Και την έκανα αυτήν και μετά έκανα άλλη μία άσκηση, superset, η οποία ήταν να κρατάω κάτι βαρύ, δουλεύοντας πάλι τον πύχη μου, σε συνδυασμό με wrist curls, τα οποία είχα την παλάμη να κοιτάει κάτω. Θα δείξω άλλη φορά. Αλλά ναι, ένα απλό κλιπάκι από την προπόνησή μου και έκανα κάποιες ασκήσεις, κάποια μικρά highlights, που μας αρέσουν να ανεβάω πιο συχνά. Σου έφερα φωτάκια. Έφερε εκείνον τον Άγιο Βασίλη και τι άλλα έφερες. Και φωτάκια. Πού τα βάλουμε αυτά. Βάλουμε στα ράκια. Για βάλτα. Εσύ να τα βάλεις. Φάνη. Όχι, εσύ να τα βάλεις πιο ψηλό. Έχει μπρίζα το εντάξει, είναι perfect. Έφερα κι άλλα, κι εγώ. Είχε δύο σακούλες. Καλά, έχουμε αφήνει αυτό το λίγο σπίτι, απλά βαντούμε το που θα